Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή χωρίς παροπίδες και άποψη μαζί. Πάντα εδώ και με τον συνάδελφο τον Χάρη τον Κυριακίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε έτσι μια μικρή περίληψη για την προηγούμενη υποδρομιακή συνάντηση. Εντάξει, είχαμε τη νέα επιτυχία της Outlander, τρίτη συνεχόμενη. Το είπαμε ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή φορά. Αν έρχεται συνεχώς, πέτυχε τρίτη συνεχόμενη νίκη σε έναν έτσι καλό όμιλο. Σε μια υποδρομία φυσικά που είχαμε ένα έτσι εξοντωτικό ρυθμό ανάμεσα σε Ρωτόκριτον και Αποελάρχη, το εκμεταλλεύτηκαν πρώτα οι Outlanders, συνέχεια ο Σερ Λάσσελοτ, αλλά και ο Ρωτόκριτος που παρά αυτόν τον ρυθμό έτρεξε εξαιρετικά πάλι. Εντάξει, σίγουρα είναι πάρα πολύ καλή φορά. Το είχαμε μπει για την Outlander. Είπαμε νομίζω και από την εκπομπή ότι οι δύο άλογα εκ φύσεως γρήγορα θα δινόταν ο ρυθμός. Φαίνονταν ότι ήταν το πιο πιθανό σενάριο. Έγινε. Και τελικά κέρδισε εύκολα, καθαρά μπορούμε να πούμε, είναι Outlander. Είναι πάρα πολύ καλά η φορά, αναμένεται και περισσότερη βελτίωση. Εντάξει, από εκεί και πέρα όντως έτρεξε εξαιρετικά ο Ρωτόκριτος παρά αυτόν τον ρυθμό που είχε η υποδρομία. Από εκεί και πέρα είχαμε μια εξαιρετική εμφάνιση από τον Ιάσον. Μάλιστα. Έχω την εντύπωση. Καθώς είχε ακολουθήσει και τον ρυθμό της χαμηλόβαρης Σάντα Κλάρας και στο τέλος την εξουδετέρωσε και κέρδισε εύκολα. Ναι. Πήρε το εισιτήριο για την πρώτη κλάση. Πολύ για τον Νίκο Νικολάου. Και η Βέρεια. Και η Βέρεια, η οποία συνεχίζει. 8η φετινή νίκη, 8η συνεχόμενη. Και... Έχει να πάρει ακόμα κι άλλες. Ψωμιά. Ναι. Και με βάση τον ισοζυγισμό της είναι. Πάει ολοταχώς να συμπληρώσει καμιά δεκάρα φέτος. Θα προσπαθήσουν να την βάλουν σε κάτι πιο μεγαλύτερο, σε κάποια πιο δυνατή υποδρομία. Εντάξει, να δούμε. Νομίζω φαινομενικά, έτσι όπως πάντα πράγματα, να την ολοκληρώσει την καριέρα της σε 2 μήνες και να πιάσει και ακόμα κανένα 2 νίκες. Και να πάει στο καλό, γιατί πραγματικά ήταν εξαιρετική φέτος. Εκπληκτική, πήρε αυτά που δικαιούνταν τόσα χρόνια που δεν μπορούσε να τρέξει λόγω των προβλημάτων της και τα παίρνει σιγά σιγά. Λοιπόν, αυτά. Εμείς πάμε να δούμε την Outlander και επιστρέφουμε. Έχει δοθεί εκεί στη δεύτερη υποδρομία. Όχι καλή κίνηση για τον Ρωτόκριτο. Τώρα εσωτερικά πιέζοντα σε ένα πάλι προδρομία. Ο Ελάρχη όμω και τα δύο άλογα σχεδόν συγκαλπάζουν. Ο Ελάρχη επιμένει και ο Ρωτόκριτο εσωτερικά σε ένα καλό ρυθμό. Τα δύο άλογα με από Ελάρχη και ο Ρωτόκριτο να δουν ένα ξέφρενο ρυθμό στα αρχικά στάδια. Με τον από Ελάρχη να είναι στο μισό μήκο ο Ρωτόκριτο επιμένει. Εσωτερικά έχουν δημιουργήσει μια διαφορά σχεδόν στα 10 μίκια από την Κρέζη Σούσου, την Outlander και το Σερ Λάσσερο. Συνεχίζουν το ξέφρενο ρυθμό. Ο Αποελάρχης με τον Ερωτόκριτο. Crazy Susu και Outlander. Ακολουθεί και ο Σερ Λάνσερος στην τελευταία θέση. 600. Ερωτόκριτος και Αποελάρχης δίπλα-δίπλα. Πιο πίσω μειώνονται πλέον οι διαφορές. Ήταν ξέφρενος ο ρυθμός. Crazy Susu, Outlander και Σερ Λάνσελο στην εσωτερική. Ο Ρωτόκριτος τώρα παίρνει καθαρά την πρωτοπορία από τον Αποελάρχη που φαίνεται ότι μένει από δυνάμεις. Πιο πίσω το καλό το finish το κάνει ο Σερ Λάνσελο και εξωτερικά η Outlander. Στη στροφή ο Ρωτόκριτος έχει ακόμη το πλεονέκτημα το οποίο είναι στα 3-4 μήκη. Outlander περνά δεύτερη και με δυνάμεις καταδιώκει πλέον τον Ρωτόκριτο. Πιο πίσω είναι και ο Σερ Λάνσελο. Ο Ρωτόκριτος εξακολουθεί και έχει το πλεονέκτημα. Η Outlander προσπαθεί στα τελευταία μέτρα να μειώσει. Και μειώνει εξωτερικά είναι και ο Σερ Λάνσελοτ. Ερωτόκριτο στην πρωτοπορία. Η Outlander όμως πλησιάζει εξωτερικά είναι και ο Σερ Λάνσελοτ. Outlander θα περάσει. Outlander θα περάσει και θα κερδίσει καθαρά μάχη για δεύτερη θέση. Είναι ο Σερ Λάνσελοτ, ο Ερωτόκριτο. Crazy Susu και ο Αποελάρχης στην τελευταία θέση. Επιστρέψαμε λοιπόν. Πάμε να δούμε κατάξει χάρη. Λοιπόν, πάμε αμέσως να δούμε ότι ο Καποδίστριας Κωνσταντίνος έχει 94 νίκες, δεύτερος Γιώργος Σταυρνίδης με 74, τρίτος Παναγιώτης Δημητσάλης με 62, τέταρτος Δημήτρης Κεφάλας με 61, πέμπτος ο Αράλαμπος Ανδρέου με 59, έκτος ο Ολύμπιος Γεωργίου με 58, εβδόμος ο Μιχάλης Πεπός με 40, όγδοος ο Κωνσταντίνου με 31, ενάος ο Γκάντζαλη με 28 και δέκατος ο Ηρακλής με 18. Πάμε στους προπονητές, Σέντερ Νοφίδου 59 νίκες πρώτος, δεύτερος Χρήστος Χριστοφόρου με 53, σε άνω τον Ταλόγα του Χριστού, είχε 2 νίκες. Και πέρασε δεύτερος, τρίτος Πανίκος Τσακούρας με 52, τέταρτος Πανίκος Νουφρή με 48, πέμπτος Χρήστος Πετρούτσου με 37, έκτος Γιώργος Νικολάου με 31, έβδομος ήταν Χάιτα με 28, έκτος ο Γαβρίλος Τζαβαρτσής με 27, ένατος ο Πανίκος Νικολάου με 27 και δέκατος ο Κυράκος Ροδί Κυράκου με 26, επίσης σε μεγάλη άνοδο τα άλογα τους στους τελευταίους μήνες. Σωστό. Λοιπόν, πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
Επιστροφή στην εκπομπή μας χωρίς παροπίδες. Έχουμε να αναλύσουμε τη συνάντηση της Κυριακής. Χάρη, ώρα έναρξης στα πλάνα αναφέρουμε ότι είναι 3, γιατί έχουμε και 9 υποδρομίες στην Κυριακή και φυσικά ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Περιμέναμε έτσι σιγά σιγά να ξεκινήσουν αυτές οι κλασικές υποδρομίες. Έχουμε 2 την Κυριακή. Η πιο σημαντική σαφέστατα είναι το κύπελλο Χιλίων Κινέων για τις τριετής καθαρόιμες φορβάδες. Αλλά και το κύπελλο Φθινοπορού παρουσιάζει το δικό του ενδιαφέρον. Έχουμε 6 συμμετοχές, αλλά είναι συμμετοχές που μπορούν ανά πάσα στιγμή να διακριθούν αυτές οι 6 συμμετοχές. Θα τα πούμε στη συνέχεια για τις 2 μεγάλες αυτές υποδρομίες. Όσον αφορά το πρόγραμμα προς το τέλος, έχουμε έτσι υποδρομίες με περισσότερες συμμετοχές. Ξέρετε που λέμε καμιά φορά ότι ας πούμε τα θεία κύπελλα είναι τρίτη και πέπτη κούρσα, γιατί δεν πηγαίνουν τα θεία κύπελλα και να πάνε στο καλό. Εν πάση περιπτώσει, αν μπορούσαν να μπουν και λίγο πιο μετά τα κύπελλα. Έτσι είναι η άποψη. Πάμε. Έχουμε... Εντάξει, μπορούσε. Έχουμε στοιχηματικά φαβορή να πούμε. Αρκετά, ναι. Από ό,τι φαίνεται, όμως ναι. Όχι και τα απόλυτα φαβορή. Mm-hmm. Διότι αν συζητήσουμε ποιο είναι το απόλυτο φαβορή, νομίζω ότι δεν έχει ούτε ένα. Ναι, ναι. Γιατί ας πούμε του... στο 1 ευρώ, 1,10, 1,20. Μα 1 ευρώ δεν έχουμε. Είναι δύσκολο να είσαι 1 ευρώ. Δεν είναι, ποιος 1 ευρώ. Ναι, αλλά τον πάεις στο πλασί όμως. Α, να μπούει. Είχαμε για το κανείο. Α, εντάξει, πάντων, ναι. Δεν έχουμε στο 1 ευρώ. Μάλιστα, δεν έχουμε. Ευρώ, έχουμε. Ναι. Έχουμε, όπως είπαμε, καλό πρόγραμμα. Μάλιστα. Ανταγωνιστικό. Έχουμε μια πολύ καλή υποδρομή Κυπέλλου για τις τριετήσεις καθαρόιμες των Χιλίων Κινέων. Πολύ καλές φορές συμμετέχουν. Στοιχηματικό φαβορή είχα πάει ο Authority, Αίτιδη, 4 συμμετοχές, 4 νίκες. Ακόμα ανερχόμενες φορές θα προσπαθήσουν να τις συναγωνιστούν. Και όπως είπες και εσύ, και συμφωνώ, είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το κύπελλο Φθινοπόρου στα 2.100 μέτρα. Με στοιχηματικό φαβορή εδώ την Έμελη, με βάση του τι έδειξαν τα λόγα στις τελευταίες συμμετοχές. Λοιπόν, μεταφερόμενα. Λοιπόν, έχουμε το Pick 6, το οποίο από την πρώτη φορά έχουμε ένα κείμενο ποσό 9.000 ευρώ. Από την πρώτη φορά. Επειδή δεν είχαμε τίποτα άλλο. Ναι. Είχαμε τότε, λοιπόν, ωραία. Και τον Double Forecast 1.277 ευρώ. Μα το να είναι το κείμενο. Ναι, 20.000 και τα άλλα στοιχήματα, το Pick 4 μιλούμε, 5.000. Μάλιστα, λοιπόν. Συμμετοχές πρώτης υποδρομίας 1.200 μέτρα, Μίζου Ντουκάλ, εδώ χαρά με τον Ανδρέο, King Thanos με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Sweet Eva, τον Καποδίστρια, Βέρκιος Πόη με τον Κωνσταντίνο Γιάννου, Μαγκαλίτα με Σοφυράστον και Σαβαλίο με τον Καντζαλή. Λοιπόν, στην προετοιμασία τους, Sweet Eva και King Thanos έδειξαν ότι επιστρέφουν σε καλή κατάσταση. Νομίζω είναι μεταξύ τους η αναμέτρηση περισσότερο. Από εκεί και πέρα, αξίζει η Μίζου Ντουκάλ παρουσιάσει λίγη βελτίωση, θα είναι εκεί κοντά. Ναι, πρέπει αυτά τα δύο άλογα είναι, δεν ξεχωρίζουν αρκετά. Sweet Thanos, Sweet Eva και King Thanos. King Thanos και Sweet Eva. Και Μίζου Ντουκάλ. 17 Ιουλίου, Φίνικα στην νίκη, King Thanos στη δεύτερη θέση, Sweet Eva στην πέμπτη. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση τη τέταρτη υποδρομία για την πρωτοπορία. Προσπαθεί ο Ερωτόκριτο, ο οποίο έρχεται δυναμικά από τη μέση του Στίβου για να πάρει την πρωτοπορία. Από τη Sweet Eva που τοποθετεί στη δεύτερη θέση και τον Παπανδρέα που είναι στην τρίτη θέση. Στη συνέχεια είναι ο Φίνικα με Βέντου Αναστασία, Ψιμολοφίτη και King Thanos. Στα 800 έχουμε γρήγορο ρυθμό με τον Ερωτόκριτο να δέχεται πίεση από τη Sweet Eva αλλά και τον Παπανδρέα, ο οποίος βρίσκεται σε θέση βολής. Ο Φίνικας είναι πιο πίσω και ο King Thanos ακολουθεί με τη Sweet Eva να περνά τώρα στην πρωτοπορία και να προηγείται του Παπανδρέα, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση τώρα. Πιο πίσω ανεβαίνει ο Φίνικας με καλό ανέβασμα. Περνούμε το 500, φτάνουμε στο 400 με τη Sweet Eva να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Είναι 2 μήκη μπροστά. Από τον Παπανδρέα, ο Φίνικας κάνει καλό φινίσιο, αλλά και ο King Thanos τώρα, ο οποίος βγαίνει από την εξωτερική να κάνει και αυτός το καλό φινίσιο του με τη Sweet Eva, να έχει το προβάδισμα από τον Φίνικα και τον Παπανδρέα. Ο King Thanos, ο οποίος προσπαθεί τώρα να ανέβει από τους εξωτερικούς διαδρόμους και φαίνεται ότι έχει και αυτός δυνάμεις με τον Φίνικα να κάνει επίθεση τώρα και να περνά στην πρωτοπορία. Έρχεται ο King Thanos τώρα και προσπαθεί να απειλήσει τον King Phoenix. Ωστόσο, ο Phoenix έχει το πλεονέκτημα. Ο Phoenix θα κερδίσει τον King Thanos. Και πίσω είναι η Βέντο Αναστασία με τον Παπανδρέα. Πρώτη υποδρομία, Sweet Eva, King Thanos, Mizzy του Calaverkios Point. Sweet Eva, King Thanos, Mizzy του Calaverkios Point. 3-2-1-4, 3-2-1-4. Δούμε τα καλύτερα κανιά. Πού είναι. Στην πρώτη υποδρομία, Sweet Eva με το 3, 8 υποδρομία, Doberman με το 4. Πρώτη υποδρομία, Sweet Eva με το 3, 8 υποδρομία, Doberman με το 4. Καλύτερα δίδυμα, δεύτερη υποδρομία, Σπαρτέδη, Σαμαστόρη, 1-3. Και 7η υποδρομία, Αλμυρός, Άρτεξ, 4-1.
τέταρτη υποδρομία Σπαρτιάτη Σαμαστόρη 1-3 και έβδομη υποδρομία Αλμυρό Άρτα 6-4. Ένα καλύτερο outsider, ένα υποδρομία Δάφνη με το 5, ένα υποδρομία Δάφνη με το ρυθμό 5. Που δεν νομίζουμε είναι ένα outsider, αλλά επειδή έκαμε μας, να το πούμε τούτο, το ξέρω, έκαμε μας κάποιες, όχι παρατηρήσεις, επισημάσεις, ότι όταν δίνουμε το καλύτερο outsider, καλύτερα να είναι και πρώτη τύχη. Δηλαδή, επειδή κάπου υπάρχει μια σύγχυση εκεί, άμα δεν βρίσκεις outsider, βάλεις κάποιον το οποίο είναι, πόση μια τιμή τουλάχιστον 3-4 ευρώ, κάπου εκεί. Λοιπόν, δεύτερη υποδρομία, 1200 μέτρα, Καγιάνος με τον Γιώργο Σταυδί, Κατερινάκη, Αλληνάκη με τον Παναγιώτη Ανδρέου, Λέζον Αλέξης με τον Καποδίστρια, Ατλαντής με τον Πέπφο, Νικολάου με τον Κεφάλα, Ίντικο Μπέρτ με τον Κάντζαλιν, Τζάκης Πάουερ με Σόφι Ράλστον. 7 συμμετοχές στη δεύτερη υποδρομία, αξίο Καγιάνος συνεχίζει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, στον όμιλο μπορεί να διεκδικήσει την νίκη, όπως την νίκη μπορεί να διεκδικήσει αν είναι στην καλή του μέρα ο Λέζον Αλέξης, Κατερινάκη, Αλληνάκη σε αυτούς τους ομίλους είναι υπολογίσιμοι. Και εκτός από αυτά, έχουμε τον Νικολά, ο οποίος έδειξε βελτίωση τα πρωινά. Μάλιστα. 8 Σεπτεμβρίου, Καγιάνος στην νίκη, Λέζον Αλέξης στη δεύτερη θέση, Ατλαντής στην πέμπτη, Νικολάου στην τέταρτη, Τζάκης Πάουερ στην τρίτη θέση. Παίρνει θέση τώρα, φαίνεται. Όλα έτοιμα. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση της έκτης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Προσπαθεί από την εσωτερική είναι Ατλαντής με τον Καλιάνο, ο οποίος είναι και αυτός στη δεύτερη θέση, ο Νικολάου. Επίσης κοντά και ο Τζάκης Πάουερ, ο οποίος τρέχει στην εξωτερική. Ατλαντής τελικά στην πρωτοπορία. Καλιάνος ακολουθεί δεύτερος και ο Τζάκης Πάουερ τρέχοντας περίπου στη μέση του στίβου είναι τρίτος. Ενδιάμεσα, μάλλον είναι πιο πίσω ο Νικολάου και αρκετά πιο πίσω είναι ο Λέτζον Αλέξης, καπετάν Βαγγέλης. Πλησιάζουμε το 600. Δύο πρώτοι συγκαλπάζουν τώρα. Με τον Καλιάνο να θέλει να είναι δίπλα τώρα από την Ατλαντής. Τα δύο μήκη είναι ο Τζάκης Πάουερ και πίσω τώρα ο Λέτζον Αλέξης. Περνά στην τέταρτη θέση και σημαίνει πέπτος ο Νικολάου. 400. Καλιάνο στην πρωτοπορία τώρα. Προηγείται της Ατλαντής. Ο Τζάκης Πάουερ είναι στα τρία μήκη πίσω. Και τώρα αρχίζει ένα καλό ανεβάσμα, μπορούμε να πούμε, ο Λέτζον Αλέξης. Με τον Καλιάνο να παίρνει πλέον έκτημα τώρα. Είναι ήδη 4 μήκη μπροστά από την Ατλαντής, τον Τζάκης Πάουερ και τον Λέτζον Αλέξη με Καλιάνο στην πρωτοπορία, 5 μήκη μπροστά. Ποιο μάχη θα γίνει για τις άλλες επόμενες θέσεις, καθώς ο Καλιάνος είναι πολύ μπροστά. Είναι 5 με 6 μήκη μπροστά. Καλό φινίσ κάνει ο Λέτζον Αλέξης με τον Καλιάνο να κερδίζει εύκολα. Λέτζον Αλέξης στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι ο Τζάκης Πάουερ. Δεύτερη υποδρομία, Καγιάνος, Κατερινάκη, Αλληνάκη, Λέτζον Αλέξης Νικολάου. Καγιάνος, Κατερινάκη, Αλληνάκη, Λέτζον Αλέξης Νικολάου. 1-2-3-5, 1-2-3-5. Τρίτη υποδρομία είναι το κύπελλο φθινοπόρου, 2100 μέτρα. Διευθυντή με τον Πέπο, Σούτε Σωτήρι με τον Χαραμανδρέου, Χαβάη Κίνγκ με τον Δημητσάνη, Νιου Τρότζα με τον Καποδίστρια, Ιντι Κοντούκα με τον Γιώργο Σταυρί και Έμελιν με τον Ολύμπιο Γεωργίου. 6 συμμετοχέ χάρη, κύπελλο φθινοπόρου. Εντάξει, Έμελιν, όπω είπαμε από την αρχή, με ό,τι έδειξε τι τελευταίε συμμετοχέ τη και γενικά η όλη εικόνα τη σε όλε τι συμμετοχέ τη, δείχνει και στοιχεία έτσι ότι είναι φοράδα στέιερ των μεγάλων αποστάσεων, το έδειξε επανειλημμένα αυτό. Είναι το φαβορί για την κατάκτηση του κυπέλλου φθινοπόρου. Έχουμε ένα Χαβάη Κίνγκ που φαίνεται βελτιωμένος, ο οποίος και αυτός έχει καλές εμφανίσεις στην απόσταση. Και ο Σούτσε Σωτήρος, ο οποίος φαίνεται να διαθέτει και αυτός στέγερ ιδιόητες. Και τα άλλα άλογα που συμμετέχουν έχουν αυτά τις δικές τους πιθανότητες. Μου αρέσει και ο τρόπος που τρέχει έτσι ο Νιουτρόγια τον τελευταίο καιρό. Είναι υπολογίσιμο νομίζω και ο Νιουτρόγια που έτρεξε πολύ καλά στην υποδρομία των τριετών. Ειδικά σε εκείνη την υποδρομία ήταν πολύ καλός. Με τους τρία της. Λοιπόν, πάμε να δούμε το Επάθλο Βοκολίδας, 18 Σεπτεμβρίου. Έμελιν στην νίκη, Σούτε Σωτήριος στην τρίτη θέση. Επάθλο Βοκολίδας έχει δοθεί κίνηση, έχει καλή κίνηση η Μικρή Σοφία και η Έμελιν και ο Σούτε Σωτήριος. Σούτερμαν λίγο πιο πίσω στο σημείο αυτό, καθώς η Μικρή Σοφία θα δώσει το ρυθμό από την Έμελιν που ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Εσωτερικά είναι ο Σούτερμαν και εξωτερικά ο Σούτε Σωτήριος που ακολουθούν σε τρίτη-τέταρτη θέση. Με τη Μικρή Σοφία στο 1,5 από την Έμελιν. Σούτερμαν θέλει από νωρίς να είναι κοντά στην τρίτη θέση. Εξωτερικά μένει ο Σούτερ Σωτήριος. Πάμε για τα 1300 προς 1200 μέτρα. Πάντα μπροστά η Μικρή Σοφία. 1,5 από την Έμελιν. Με τον Σούτερμαν να τρέχει εξωτερικά και να είναι στην τρίτη θέση. Ακόμη πιο έξω τρέχει ο Σούτερ Σωτήριος στην τέταρτη θέση. Μικρή Σοφία πάντα μπροστά. Πλησιάζουμε το χιλιάρι. Σταθερά. Στο 1,5 μήκος από την Έμελιν. Ο Σούτερμαν είναι και αυτός στα 2 μήκη. Πιο πίσω και ο Σούτερ Σωτήριος εξωτερικά. Πάμε πλησιάζοντας το 900 προς 800. Πάντα μπροστά η Μικρή Σοφία. Η Έμελιν ακολουθεί το ρυθμό. Στο 1 μήκος ο Σούτερμαν
Είναι στην τρίτη θέση υπό πίεση στα 3-4 μήκη. Προσπαθεί κάπως τώρα να πλησιάσει. Είναι καλός ο ρυθμός. Μικρή Σοφία πάντα μπροστά. Η Έμελη να ακολουθεί. Ο Σούτερμαν που είναι υπό πίεση και προσπαθεί να πλησιάσει. Ο Σούτερ Σωτήριος στην τέταρτη θέση. 600. Μικρή Σοφία εξακολουθεί και έχει το πλεονέκτημα. Πιέζει τώρα η Έμελη στην δεύτερη θέση και προσπαθεί να πλησιάσει. Ενώ τους δύο προσπαθεί να πλησιάσει και ο Σούτερμαν. Καθώς η μικρή Σοφία στο μεταξύ είναι στα 3-4 μήκη από την Έμελη. Πιέζει και ο Σούτερμαν, ο οποίος και αυτός θέλει να πλησιάσει. Στη στροφή η μικρή Σοφία, η Έμελη αλλά και ο Σούτερμαν πλέον στη διεκδίκηση της νίκης. Με τη μικρή Σοφία, την Έμελη, ο Σούτερμαν φαίνεται με δυνάμεις από την εξωτερική να κάνει τελική επίθεση. Σούτερμαν και Έμελη στην τελική αναμέτρηση, με την Έμελη να επιμένει και το Σούτερμαν στην εξωτερική. Έμελη και Σούτερμαν μέχρι το τέλος. Η Έμελη έχει το πλεονέκτημα, ο Σούτερμαν σε δεύτερη θέση, τώρα ξεφεύγει η Έμελη. Η Έμελη πάει στα δυόμικη. Η Έμελη είναι δυνατή και θα κερδίσει το επαθλοβοκολίδα. Σούτερμαν στη δεύτερη θέση, πιο πίσω. Σούτερ Σωτήριος, ενώ έχει ανατρέψει τον αναβάτη η μικρή Σοφία λίγο πριν τον τερματισμό. Τρίτη υποδρομία, Έμελιν Χαβάη Κίνγκ, διευθυντή Σούτερ Σωτήριος. Έμελιν Χαβάη Κίνγκ, διευθυντή Σούτερ Σωτήριος. 6-3-1-2, 6-3-1-2. Τέταρτη υποδρομία, 1500 μέτρα. Σπαρτιάτισα με τον Γιώργο Σταυρίδη, Ανδρομάχη με τον Κεφάλα, Μαστόρισα με τον Δημητσάνη, Γκίμλι με τον Νίκο Νικολάου, Πριν Όλιβερ με τον Καποδίστρια και Νάπολη με τον Βαρνάβα Αδάμου. Εντάξει, τέταρτη υποδρομία για τις τριετές που θα τρέξουν στο κύπελλο μετά από πόσες 15 μέρες. Τα τρία άλογα του κυρίου, οι τρεις φοράς του κυρίου Μενέλαου Σακόλα, σαφέστατα έχουν την πρώτη έτσι, τύχη σε αυτήν την υποδρομή. Σπαρτιάτισα το φαβορί, Μαστόρισα το φαβορί για παρακάτω, προσπαθεί για συγχαμονιστή και η Ανδρομάχη παρακάτω. Το τρίτο φαβορί. Εντάξει, έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι φαβορί η Σπαρτιάτισα, ίσως, όχι ίσως, είναι από τα φαβορί της συνάντησης. Εντάξει, η διαδρομή φαίνεται να ευνοεί τη Μαστόρισσα, η οποία αναμένεται να έχει μια διαδρομή στην πρωτοπορία. Αν και εφόσον οδηγήσει, εδώ έχουμε και ένα άλλο γρήγορο άλογο, είναι ο Γκίμπλι. Μου άρεσε ο Πρίσο Λίπερ στην νίκη του, πιστεύω ότι είναι αγνοείται. Μάλιστα. Πάμε να δούμε την Σπαρτιάτισσα ουσιαστικά, 1η Οκτωβρίου στην νίκη. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση τη 1η υποδρομία, μένει πολύ πίσω με την εκκίνηση Times. Ο Νόβικοφ έχει πολύ καλή εκκίνηση και παίρνει την πρωτοπορία από το Βέντο Ασιάμαχο. Ιουλιάνα Ρουά Ματ και από την εξωτερική είναι η Ανδρομάχη. Ενδιάμεσα είναι και ο Νιου Τρόγιαν με τον Νόβικοφ να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται τη Ιουλιάνα, η οποία είναι στο ίδιο ύψος τώρα μαζί. Με τον Νόβικοφ να έχει την εσωτερική, η Ιουλιάνα είναι στο ένα μήκος τώρα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βέντο Ασιάμαχος, ο Νιου Τρόγιαν, η Ανδρομάχη, η Σπαρτιάτη είναι στην εσωτερική, ο Ρουά Ματ, Παναγιώτης, Τάρας Ντούκα. Καψιδρός και Times στην τελευταία θέση. Έχουμε αρκετά καλό ρυθμό με πρωτοπόρον τον Νόβικοφ. Προηγείται ένα μήκος τη Ιουλιάνα. Ο Νιου Τρόγια σε θέση πολύ μένει πιο πίσω. Βέντο Ασιάμαχος είναι Σπαρτιάτισσα. Τρέχοντας τη εσωτερική προσπαθεί να βελτιωθεί και αυτή με τη σειρά της. Πλησιάζουμε το 600 με τον Νόβικοφ πάντα στην πρωτοπορία. Προηγείται ένα-ενάμιση μήκος τη Ιουλιάνα με τον Νιου Τρόγια να είναι πιο πίσω. Είναι η Σπαρτιάτισσα η οποία τρέχει στην εσωτερική. 500 Νόβικοφ πάντα στην πρωτοπορία. Προηγείται ένα-ενάμιση μήκος. Ο Νιου Τρόγιαν κάνει την παρουσία του πιο δυναμική. Να η Σπαρτιάτισσα τώρα η οποία τρέχει στην εσωτερική και ξεκίνησε το finish της. Μάλιστα ψάχνει το πέρασμα το οποίο βρίσκει τώρα για να περάσει στην πρωτοπορία και να προηγηθεί. Έρχεται με finish τώρα ο Παναγιώτης και ο Καψίδρος στην πρωτοπορία. Η Σπαρτιάτισσα τώρα προηγείται. Ο Νιου Τρόγιαν είναι κοντά από την εξωτερική. Ο Καψίδρος και ο Παναγιώτης. Συγκλονιστική μάχη. Η Σπαρτιάτισσα έχει το προβάδισμα. Είναι δύο μήκη μπροστά τώρα. Ανοίγει το ρυθμό της η Σπαρτιάτισσα. Κερδίζει εύκολα τελικά. Καψίδρος, Παναγιώτης και Νιου Τρόγιαν. Τέταρτη υποδρομία. Σπαρτιάτισσα Μαστόρισσα Ανδρομάχη Πρινς Όλιβερ. Σπαρτιάτισσα Μαστόρισσα Ανδρομάχη Πρινς Όλιβερ. 1-3-2-5. 1-3-2-5. Πέμπτη υποδρομία είναι το κυπέλλο των χιλίων κινήων. 1600 μέτρα. Έλεκανς με τον Κεφάλα. Έμεραρτ με τον Καποδίστρια. Ένισα με τον Πέπφο. Ιουλιάνα με τον Ολύμπιο Γεωργίου. Μίδια με τον Γιώργο Σταυρί. Το Βαρού με τον Χαράλα Μαντρέου. Και Χαβάη Οθόρητη με τον Δημητσάν. Λοιπόν, χάρη. Το είπαμε και στην αρχή. Υπάρχει το φαβορί. Είναι η Χαβάη Οθόρητη με βάση πάντοτε τη μέχρι στιγμή εμφάνιση. 4 συμμετοχές, 4 νίκες. Δείχνει ανέτοιμη να διεκδικήσει και την πρώτη μεγάλη νίκη τη καριέρα τη. Έχουμε ανερχόμενες φορές. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Η μίδια περιμέναμε περισσότερα αν δεν φτάνει συμμετοχή. Εντάξει, φαίνεται ότι η Στέγερ Φοράδα εν την 70.200 μέτρα που έτρεξε έκανε και μια καλή δοκιμή στο ενεργητικό της. Να προσπαθήσει τουλάχιστον να είναι εκεί κοντά. Αλλά και η Έμεραλτ, μου άρεσε στην προετοιμασία της η Έμεραλτ, καλή Φοράδα, υπολογίσιμη. Ναι, εντάξει, όπως είπαμε και εσύ, όπως είπαμε και από την αρχή, είχα πει ότι είναι το στοιχηματικό φαβορί με βάση όλες τις συμμετοχές της, όχι μια συμμετοχή της, όλες τις συμμετοχές της.
Από εκεί πέρα, όπως είπες, έχουμε ερχόμενα άλογα, είναι η Emerald, η οποία, εκτός του ότι ο τρόπος που έχει τρέξει και 1500 και κέρδισε μεγάλη επίδοση, επιβεβαίωσε την άνοδο της στην επανεφάνιση της που κέρδισε εύκολα, έκανε νεότερη πολύ καλή προετοιμασία, είναι πάρα πολύ καλή η μύδια, η στέρ, φοράδα. Από εκεί πέρα, εντάξει, δοκιμάζεται η ενίσσα σε πιο μεγάλη απόσταση. Σταθερή elegance, έτσι. Ναι, elegance που, που μια διαδρομή. Εντάξει, ναι. Σωστό. 11 Σεπτεμβρίου, εμείς πάμε να δούμε τη Hawaii Authority στην νίκη. Η Ιουλιάνα ήταν στην 8η θέση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της 8ης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Έχει καλή εκκίνηση η Hawaii Authority και τίθεται επικεφαλής αρχιτή μας τώρα, τώρα για να διεκδικήσει και αυτή την πρωτοπορία. Και η Ιουλιάνα σε κάπω γρογό ρυθμό, η Μοβόρος θα ακολουθεί τέταρτος με την Hawaii Authority στην πρωτοπορία, ακολουθούμενη από την Ιουλιάνα, τη Μαστόρισσα, ο Τέρας Ντούκα, ο Μοβόρος, Καψιδερός, λίγο πίσω όπως και ο μικρός Τυριανός με τελευταία τριανδρομάχη στο ύψος των 1000 μέτρων. Η Hawaii Authority βρίσκεται στην πρωτοπορία, προηγείται ένα μήκος της Ιουλιάνας, το ένα με 1,5 μήκος είναι και η Μαστόρισσα. Συνέχεια είναι ο Μοβόρος με τον Τέρας Ντούκα και τον Καψιδερό, πίσω ο μικρός Τυριανός και ανδρομάχη στο 800. Hawaii Authority βρίσκεται στην πρωτοπορία και πιέζεται από την Ιουλιάνα. Πιο πίσω είναι η Μαστόρισσα σε καλή θέση, καθώς και ο Αιμοβόρος, Ταραντούκα, ο Καψιδερός είναι υποπίσης σε αυτό σημείο 600. Hawaii Authority στην πρωτοπορία προηγείται η Μαστόρισσα, περνά στη δεύτερη θέση. Ο Αιμοβόρος στην τρίτη, με τη Hawaii Authority να κρατά την πρωτοπορία στο 1,5 μήκος από τον Αιμοβόρο, ο οποίος περνά στη δεύτερη θέση, καθώς μένει τρίτη η Μαστόρισσα, με τη Hawaii Authority να μπαίνει με πλεονέκτημα στην ευθεία από τον Αιμοβόρο. Και τη Μαστόρισσα με ένα πρόβλημα Hawaii Authority στις αρχές της ευθείας. Χάνει το βηματισμό της, κάνει επίθεση τώρα ο Αιμοβόρος και η Μαστόρισσα. Γίνεται τριπλή μάχη με τη Hawaii Authority να θέλει να επιστρέψει. Η Μαστόρισσα είναι κοντά από την εξωτερική Αιμοβόρος. Η Hawaii Authority επαναχτά το προβάδισμα. Η Μαστόρισσα θέλει να απειλήσει, όμως η Hawaii Authority έχει έξτρα δυνάμεις και θα ξεφύγει και πάλι να κερδίσει εύκολα μάλιστα. Μαστόρισσα, Αιμοβόρος και ανδρομάχη. Πέμπτη υποδρομία, Hawaii Authority, Emerald Media Elegance, Hawaii Authority, Emerald Media Elegance, 7251-7251. Έκτη υποδρομία, 1200 μέτρα, Γιάνν Κιλίας με τον Πέπο, Δίκαιος με τον Χαράλα Μανδρέου, Άρτσι με τον Σαλαχάλη, Λέτι Εύα με τον Κάντζαλη, Μίστερ Σκάι με τον Καράβανο, Σερνίδος με Σοφί Ράλστον, Πυρίχιος με τον Δημητρίου, Queen of Hearts με τον Γιώργο Σταυρινίδη, Σερκόντι Σταρ με τον Βαρνά Βαδάμ και Ζα Πελού με τον Κεφάλα. 10 συμμετοχές, χάρη. Εντάξει, είδαμε συχνά πυκνά αυτούς τους ομίλους. Λέτι Εύα φαίνεται ότι βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο για να διεκδικήσει την νίκη και βασικά τη ρεβάνσα από τον Γιάνν Κιλία που έχασε στην τελευταία μεταξύ του αναμέτρηση από τα 1000 μέτρα σε εκείνη τη συμμετοχή. Λοιπόν, έχουμε το άλογο δίκαιο που χρειάζεται όμως καλή κίνηση. Και βελτίωση είναι έδειξη τα πρωινά Queen of Hearts. Μάλιστα. Πιστεύω χωρίς ατυχές θα μπορεί να διακριθεί. Μάλιστα. Πάμε να θυμηθούμε 30 Αυγούστου Γιάνν Κιλία στην νίκη. Άρχισε στην τέταρτη θέση, λέει ότι έβασε δεύτερη. Μίστερ Σκάι στην ένατη, Σερνίο στην πέμπτη, Πυρίχιο στην έκτη. Queen of Hearts ανέτρεψε τον αναβάτη τη και Ζα Πελούπ στην τρίτη θέση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση τη έκτη υποδρομή. Έχει πολύ καλή κίνηση. Είναι ο Ζα Πελούπ, ο οποίο παίρνει την πρωτοπορία από την Lady Eva που τοποθετείται στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση είναι ο Γιάνν Κιλία. Πιο πίσω είναι η Λαβ Νένι. Από τη εσωτερική είναι ο Άρτσι. Βελτιώνει την θέση του, ενώ έχουμε άλογο χωρίς αναβάτη, είναι η Queen of Hearts. Λοιπόν, στην πρωτοπορία είναι ο Ζάπελου, έχει στο ένα μήκος, 1,5 Lady Eva. Χωρίς αναβάτη η Queen of Hearts, ο Γιάνν Κιλίας είναι τρίτος και τέταρτος ο Άρτσι, αλλά λόγω έχουν μείνει πίσω. Στο 400 ο Ζάπελου βρίσκεται στην πρωτοπορία, η Lady Eva προσπαθεί να πιέσει, και ο Γιάνν Κιλίας, ο οποίος είναι και αυτός σε πολύ καλή θέση. Ζάπελου στην πρωτοπορία κάνει την επίθεση της Lady Eva μαζί όμως με τον Γιάνν Κιλία. Τελευταία 250 μέτρα με τον Γιάνν Κιλία να φαίνεται να περνά στην πρωτοπορία. Η Lady Eva προσπαθεί πλέον να παλέψει μαζί του. Στην εσωτερική είναι ο Ζα Πελούπ. Γιάνν Κιλίας προηγείται ένα μήκος της Lady Eva. Γιάνν Κιλίας έχει τις δυνάμεις, πάει να κερδίσει καθαρά το φαβορί Lady Eva. Ζα Πελούπ και στην τέταρτη θέση ο Άρτσι. Έχει υποδρομία Lady Eva, Γιάνν Κιλίας, Queen of Hearts δίκαιος. Lady Eva, Γιάνν Κιλίας, Queen of Hearts δίκαιος. 4-1-8-2, 4-1-8-2. Πάμε στην 7η υποδρομία, 1200 μέτρα. Άρτεξ με τον Καποδίστρια, Πόπας με τον Λίμπε Γεωργίου, Τσερκότζ Λέιντι με τον Παύλου, Αλμυρός με τον Πέπο, Λέξη με τον Κεφαλά, Μοριάς με τον Χαράμα Ανδρέου, Ακύλας με τον Σοφί Ράλστον, Κορσάρο Παθ με τον Λέιζο Ανδρέου, Κούλατσος Κίνγκ με την Ελένη Τσουχνικά, Πιο καλά από το καλά με Κωνσταντίνη Βάνο και Πρινς Κρίστοφερ με τον Γιώργο Σταυρή. 11 συμμετοχές της 7ης υποδρομίας. Εντάξει.
Αλμυρός δείχνει να συνεχίζει να είναι σε καλή κατάσταση, τον όμιλον τον έχει, να προσπαθήσει να ξανακερδίσει. Ο Άρτεξ τρέχει πολύ καλά. Περιμέναμε περισσότερα πράγματα τον Μπόπα, νομίζω μπορεί να τα δείξει τώρα με συμμετοχή στον εκδοτικό πρόσφατη. Και η λέξη τώρα, εντάξει είναι φαβορεί ο Αλμυρός στον όμιλο, λογικά. Και η λέξη από ό,τι βλέπω ξανά έχει τύχει. Και υπερέρχεται ένα άλογο το οποίο έχει δυνατότητα στον όμιλο, είναι ο Μοριάς. Πιστεύω είναι υπολογίσει. Να το θυμηθούμε τον Μοριά, 23 Απριλίου του 23, η Μύθιο στην νίκη, Μοριά στην τρίτη θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση τη τέταρτη υποδρομία. Έχει καλή εκκίνηση εσωτερικά ο Ρωμανός, ο οποίος θέλει να οδηγήσει κιόλα στην υποδρομία. Είναι και ο Μοριάς κοντά, είναι και στην εξωτερική μηγικιώτηση Κάστα και ακόμα πιο έξω η Θυμονόη, σχεδόν 4 άλογα συγκαρπάζω. Ο Μοριάς τώρα αναλαμβάνει να οδηγήσει την υποδρομία. Επιμένει όμως και ο Ρωμανός στην εσωτερική μηγικιώτηση Κάστα, ενώ παρολίγο να ανατραπεί ο Σταλίκας, παρολίγο στη δευτεία θέση. Πάντα στην πρωτοπορία είναι ο Μοριάς. Μεγιώτης Κάστα, απ' έξω εφημονώει ο Ρωμανός, είναι πιο πίσω με τον Ημίθιο να προσπαθεί να βελτιώνει την θέση του, ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Θέλει να κάνει επίθεση στον Μοριά, εφημονώει και Μεγιώτης Κάστα κοντά και ο Ημίθιος και ο Ρωμανός προσπαθεί ξανά να βελτιώσει την θέση του. Στη στροφή πάντα στην πρωτοπορία είναι ο Μοριάς απ' έξω. Ημίθιος φαίνεται ότι έχει δυνάμεις, αλλά και η Φημονόη προσπαθεί να ξαναμπεί στην κούρσα. Μιλιώτης και η Κάστα, όμως ο Ημίθιος είναι πιο δυνατός και περνά τώρα στην πρωτοπορία. Προσπαθεί να ανοίξει μάλλον τη διαφορά στα δύο μήκη από την Φημονόη. Πιο πίσω έμειναν τα υπόλοιπα άλογα. Ο Ημίθιος ανοίγει κι άλλο και άλλο τη διαφορά. Είναι στα 2-3 μήκη και θα κερδίσει καθαρά την Φημονόη. Μοριάς και πιο πίσω. Η Μιγιώτης Κικάστα. 7η υποδρομή, Αλμυρός Άρτεξ Μοριάς Πόπας, Αλμυρός Άρτεξ Μοριάς Πόπας, 4-1-6-2, 4-1-6-2. 8η υποδρομή, έχει 200 μέτρα, Ινσόμνια με τον Κεφάλα, Μικρή Σοφία με τον Χαραλάμπα Ανδρέωβη, της Πάμπος με τον Πον Τόπερμαν, με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Μπόπ Μαϊ Μπρό με Σοφυράστον, Βενέντα Φιγένιος με τον Γιώργο Σταυρίδη, Χάγκριντ με τον Καποδίστρια, Ηλίας Ντάιμον με τον Γκάντζαλη, Μπλακ Μάμπα με τον Βαρνάβα Αδάμ. Εντάξει, εδώ έχουμε ακόμα ένα φαβορί, στοιχηματικό είναι ο Τόπερμαν. Φυσικά δεν είναι και εύκολη υποδρομία, είναι καλή υποδρομία. Έχουμε ένα λόγο που θα προσπαθήσουν να το συναγωνιστούν. Βασικά είναι ο Μπόμπα η υποδρομία πολύ καλή δοκιμή στο ενεργητικό του, έδειξε σημαντική βελτίωση. Είναι Μικρή Σοφία με ενδεχόμενη διαδρομή στην πρωτοπορία. Είναι Ινσόμνια που όταν επανέρχεται από ρεβό τρέχει καλά. Ναι. Πάμε να θυμηθούμε 15 Σεπτεμβρίου, Ποδάμια στην Αίγυπτο, Μικρή Σοφία στην έκτη θέση, Βίτη Πάμπο στην τέταρτη, Ντόπερμα στη δεύτερη, Μπόμπα η προ στην πέμπτη και Βέντο Αφιένο στην 7η θέση. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί κίνηση της δεύτερης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Μια άριστη κίνηση, Ποδάμια οδηγεί τον όμιλο. Ακολουθεί από τη δεύτερη θέση ο Ντόπερμαν, από την τρίτη είναι η Μικρή Σοφία με την Blacklist, το Bob My Bro, Vitis Bambos και ο Βέντο Αφηγενό στην τελευταία θέση. Στα 900 στην πρωτοπορία είναι η Ποδάμια, έχει κοντά τη τον Ντόπερμαν στο ένα μήκο. Στα 5 μήκη είναι η Μικρή Σοφία. Η Blacklist, το Bob My Bro, πίσω Vitis Bambos με τον Βέντο Αφηγενό. Πλησιάζουμε το ύψο των 600 μέτρων. Με την υποδάμια να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία, προηγείται ένα μήκος του Ντόπερμαν. Στα 5 με 6 μήκη είναι η Μικρή Σοφία, ο Μπόμπα η Μπρο είναι στη συνέχεια μαζί με την Blacklist 500. Η υποδάμια βρίσκεται στην πρωτοπορία, είναι 2 μήκη μπροστά από τον Ντόπερμαν και τα πιο πίσω είναι η Μικρή Σοφία, η Blacklist και ακόμα πιο πίσω ο Μπόμπα η Μπρο με την υποδάμια να μπαίνει πλέον έκτημα στην ευθεία, είναι 3 μήκη μπροστά από την υποδάμια που εξακολουθεί να οδηγεί τον όμιλο. Η υποδάμια στην πρωτοπορία, ο Ντόπερμαν ακολουθεί από τη δεύτερη θέση, αρκετά πιο πίσω το τρίτο άλογο με την υποδάμια πάντα στην πρωτοπορία, υπερέχει 3 μήκη του Ντόπερμαν, ο οποίος προσπαθεί να μειώσει, όμως η υποδάμια φαίνεται έχει δυνάμεις. Μέχρι τέλους είναι 3 με 4 μήκη μπροστά η υποδάμια. Από την αρχή στην πρωτοπορία πάει να κερδίσει εύκολα. Ντόπερμαν στη δεύτερη θέση, Blacklist και Vitis Bambos. 8η υποδρομία, Ντόπερμαν, Μικρή Σοφία, Ισόμνια, Bob My Bro. Ντόπερμαν, Μικρή Σοφία, Ισόμνια, Bob My Bro. 4-2-1-5, 4-2-1-5. Ένατη και τελευταία υποδρομία, 1200 μέτρα. Our Treatment Way με τον Ολύμπιο Γεωργίου, Intelligence με τον Δημητσάνη, Τρομάρας με τον Γιώργο Σταυρίδη, Λίτσας με τον Πεπό, Δάφνη με τον Καποδίστρια, Σπάρτη με τον Καραμάνο, Γέλοχος με τον Κεφάλα, Royal Flash με τον Σαλαχάλι, Honor με Σοφυράστον, Άλλοθη με τον Χαράλα Μαδρού, Φεράρι, Πάλ με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου και Μαρμαράς με τον Βαρνάβα Αδάμ. Έχει αποκτήσει μια δυναμική στη νέα της προπόνηση η Δάφνη των τελευταίων καιρών, κάνει καλές δοκιμές, φαίνεται επιστρέφει έτοιμη για να διεκδικήσει αυτή την κούρσα. Και νομίζω έναν και το στοιχηματικό φαβορί. Από εκεί και πέρα ο Τρομάρας τρέχει πολύ καλά, σταθερά των τελευταίων καιρών. Φάξι, να μπορώ να πω ένα άλλο. Γύρω στα 3-4 ευρώ, αν έχει.
Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, να δούμε. Από εκεί και πέρα έχουμε να πάμε να προσθέσω έτσι ένα λόγο που νομίζω ότι μπορεί να διακριθεί σε αυτόν τον ομιλό. Είναι η intelligence. Εντάξει, τρέχει πολύ καλό το όνομα, να το πούμε αυτό. Ναι. Σίγουρα είναι ανανεωμένη η Δάφνη, μπορεί να είναι και το πρώτο φαβορή. Ή τουλάχιστον το δεύτερο φαβορή. Πιστεύω ότι και η Λίτσα Σμάχη είναι υπολογίσει. Μάλιστα. 10 Απριλίου, Στόρμι Βίχτορ στην νίκη, Δάφνη στη δεύτερη θέση, Αγουρτίτ με West την 7η. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση τη 5η υποδρομία για την πρωτοβορία. Προσπαθεί ο Στόρμι Βίχτορ από την αρχή να οδηγήσει. Έρχεται και ο Μαρμαρά. Στόρμι Βίχτορ θα οδηγήσει. Θα ακολουθήσει ο Θαλή στη δεύτερη θέση μαζί με τον Μαρμαρά. Από την εξωτερική ο Περιπτήρας Άδος, τη εσωτερική σιδηρά κυρία, η Δάφνη και πίσω I will do it my way με τον Stormy Victor να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Θα είναι πιεσί ο Θαλής, αλλά και ο Περιπτήρας Άδος από την εξωτερική. Στη συνέχεια είναι ο Μαρμαράς και στην εσωτερική η σιδηρά κυρία. Μικρές οι διαφορές στον πρωτοπόρο στο ύψος 400 μέτρων με τον Stormy Victor να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται του Θαλή, του Περιπτεράθου και τη σιδηρά κυρία. Με τον Στόρμι Βίχτορ να μπαίνει με προβάδισμα στην ευθεία, τον καταδιώκει ο Περιπτεράς Άθος. Στο μισό μήκος έμεινε πιο πίσω ο Θαλής, ενώ ανέβασμα κάνει τώρα η Δάφνη. Τελευταία 150 μέτρα, Στόρμι Βίχτορ και βγαίνει εξωτερικά ο Περιπτεράς Άθος. Στόρμι Βίχτορ έχει το προβάδισμα, είναι στα 2 μήκη μπροστά, 3 μήκη μπροστά. Στόρμι Βίχτορ θα κερδίσει εύκολα τελικά. Μάχη για δεύτερη θέση, η Δάφνη μαζί με τον Περιπτεράν Άθο και τέταρτος ο Θαλής. Ένατη υποδρομία, Δάφνη Τρομάρας Λίτσας Μάιλ Όνορ, Δάφνη Τρομάρας Λίτσας Μάιλ Όνορ, 5-3-4-9, 5-3-4-9. Πάμε να θυμηθούμε τα καλύτερα κανιά, πρώτη υποδρομία η Σουίτ Εύα με το 3, εγώ υποδρομία τον Τόπερμαν με το 4, πρώτη υποδρομία Σουίτ Εύα με το 3, εγώ υποδρομία τον Τόπερμαν με το 4, καλύτερα δίδυμα, τέταρτη υποδρομία Σπαρτιάτης Σαμαστόρης 1-3, έβδομη υποδρομία Αλμυρός Άρτεξ 4-1, τέταρτη υποδρομία Σπαρτιάτης Σαμαστόρης 1-3 και έβδομη υποδρομία Αλμυρός Άρτεξ 4-1. Καλύτερο outsider, ένα διπορμία Δάφνη με το 5, ένα διπορμία Δάφνη με τον αριθμό 5. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Την Κυριακή έχουμε μια πολύ καλή υποδρομιακή συνάντηση, να το επαναλάβουμε. Έχουμε δύο κύπελλα, η μία ειδικά, η μεγάλη κλασική υποδρομία των χιλίων κινέων. Κάθε χρόνο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Ήρθε η ώρα για τις τριετής καθαρόιμες φορβάδες για αρχή, γιατί ακολουθούν οι καθαρόιμοι αρσενικοί, οι κυπριακές φορβάδες, οι κυπριακοί αρσενικοί. Συνεχόμενα τα κύπελλα αυτές τις εβδομάδες που έρχονται. Και πολύ καλά και σημαντικά, γιατί στις 28 Οκτώβριου έχουμε και την πρώτη, το πρώτο κύπελλο για τα διετή μας. Το κύπελλο 28 Οκτωβρίου. Οπότε. Είναι πολύ σημαντικά. Ναι, ναι. Ναι, το Δεκέμβρη το κριτήριο. Έχουμε γεμάτους μήνες, μιλώ για τους όλους τους μήνες που μας έμειναν το 24. Έχουμε ακόμα τον Derby, έχουμε το Oaks. Έχουμε. Ναι. Τώρα είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε, εντάξει, το είπαμε και την περασμένη φορά ότι έστω και αν υπάρχουν τις, αποκτά μεγαλύτερη δυναμική το πρόγραμμα. Βλέπουμε να έχουμε αρκετές συμμετοχές, υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οπότε είναι καλό αυτό για το στοίχημα, μου φαίνεται αυξημένο τουλάχιστον στις τελευταίες συναντήσεις. Έχουμε και κάποια μεταφερόμενα, ίσως ενισχύσουν τον Giro, να τα πούμε. Pick 6 9.000 ευρώ εγγυημένο, Double Forecast 1.277 ευρώ. Και τα άλλα δύο στοιχήματα είναι τα αρχικά εγγυημένα της Λέσχης, να τα επαναλάβουμε. Jackpot 9.000, Pick 4 5.000. Πολύ ωραία. Αυτά είχαμε και απόψε. Καλό σας βράδυ.